Και η Τρινόπουλε διανύουμε την καλοκαιρινή περίοδο, είμαστε στη μέση καλοκαιρινής περίοδου. Θέλω να μας πείτε καταρχήν πώς πηγαίνει η κίνηση στις ακτοπλοϊκές γραμμές. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε μπει στον Ιούλιο, είμαστε στα μέσα Ιουλίου, η κίνηση είναι αυξημένη σε όλα τα δρομολόγια και Πειραιακό και δωδεκανησιακά με τη δωδεκάνησο ναυτιλιακή. Είναι μια αυξημένη κίνηση. Αυτό είναι μια κίνηση Ιουλίου, αλλά έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στους Έλληνες που έρχονται από Πειραιά, αυτό που λέγαμε και τις προάλλες. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα εισιτήρια, αυτό που συζητάμε, τα εισιτήρια για τις Κυκλάδες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Στη Δωδεκάνησο μεσοσταθμικά εδώ και 1,5 χρόνο έχουν αυξηθεί 30%. Στις Κυκλάδες έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο. Πάνω από 30%. Σε ορισμένα δρομολόγια πάρα πολύ. Αυτό άλλωστε δημιούργησε και το θέμα, έτσι. Δεν δημιουργήθηκε το θέμα κυρίως για τα Δωδεκάνησα και για τα Δωδεκάνησα βέβαια σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, αλλά κυρίως για τις Κυκλάδες δημιουργήθηκε αυτό. Έτσι λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα τα εισιτήρια της Δωδεκανήσου να είναι πλέον αρκετά ανταγωνιστικά από αυτά των Κυκλάδων, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Το εξωξενοδοχειακό κόστος στη Δωδεκάνησου είναι πολύ φθηνότερο από ό,τι είναι στις Κυκλάδες και τα ξενοδοχεία είναι φθηνότερα πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει στις Κυκλάδες που 200 ευρώ θέλεις τη βραδιά. Γενικά το κόστος ζωής είναι πολύ ακριβώς. Βέβαια και το φαγητό και όλα. Οπότε η Δωδεκάνησου ξαφνικά έχει γίνει ανταγωνιστική για τους Έλληνες. Βέβαια υπήρξε θέμα και σε εμάς εδώ με μια οικογένεια που είναι 3-4 άτομα και το αυτοκίνητο πήγαινε, έλα, κορόδο, τα χρήματα ήταν πάρα πολλά. Και εκεί έγινε η παρέμβαση και εκεί έχουμε τις εκπτώσεις. Άρα οι εκπτώσεις αφορούν κυρίως το κομμάτι των οικογενειών μαζί με το αυτοκίνητο, να υποθέσω. Οι εκπτώσεις που κάνουν οι εταιρείες και για την Blue Star, να μιλήσουμε για την Blue Star που έρχεται στη Δωδεκάνησο, οι άλλες εταιρείες δεν μας ενδιαφέρει. Η Blue Star έχει κάνει το εξής: 3-5 άτομα και αυτοκίνητο, 20% έκπτωση. Αλλά αφορά αυτή την κατηγορία. Δηλαδή αυτό που λέμε η οικογένεια να ταξιδέψει στα νησιά μας. Αν η οικογένεια είναι πολύ τεκνική, είναι 6-7 άτομα, δεν ισχύει αυτό? Αυτό ισχύει από 3 έως 5 άτομα. Αν η οικογένεια είναι γονείς και 4 παιδιά, έχουν έτσι κι αλλιώς την πολυτεκνική έκπτωση που είναι μεγαλύτερη. Που είναι μεγαλύτερη από το 20%. Ναι. Οπότε δεν τους συμφέρει να πάνε σε αυτή την έκπτωση, πάνε στην άλλη κατηγορία. Αυτή είναι η έκπτωση που δίνει η Blue Star από Πειραιά για τα νησιά μας όλα. Εκτός από αυτό, στα κουπόνια του κοινωνικού τουρισμού, που η έκπτωση ήταν 25%, έχει πάει στο 50%, που σημαίνει ότι αν κάποιος πάρει κοινωνικού τουρισμού κουπόνι, έχει την επιδότηση από το κράτος σύν το 50% στην ουσία έχει 95% έκπτωση. Δηλαδή μόνο 5% βάζει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Άρα βλέπουμε ότι όσοι έχουν πάρει κουπόνια κοινωνικού τουρισμού μπορούν να βγάλουν τις διακοπές τους δωρεάν. Η μεταφορά τους είναι σχεδόν δωρεάν. Βέβαια, 95% τίποτα. Ακριβώς, 50% είναι αυτιλιακή. 50% είναι αυτιλιακή και 45% που βάζει ο κοινωνικός τουρισμός που το επιδοτεί είναι 95%. Και το τρίτο είναι ότι σε αυτές τα πακέτα Hotel and Ferry που η Blue Star έχει εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2015-2016, πλέον η έκπτωση στα εισιτήρια όταν κανείς έχει και κράτηση ξενοδοχείου μαζί από 30% γίνεται 40%. Που και αυτό είναι σημαντικό. Άρα συμφέρει το κομμάτι αυτό της πρακτόρευσης πλοίου και συνάμα μαζί με ξενοδοχείο, να υποθέσω ότι αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και με ενοικίαση αυτοκινήτου? Η ενοικίαση αυτοκινήτου κανείς είναι ανεξάρτητο. Okay, αν μπορεί να γίνει και κάποιο πακέτο, όπως το βλέπουμε αυτό να γίνεται και με τις αεροπορικές εταιρείες, να υπάρχει δηλαδή και ξενοδοχείο και ενοικίαση αυτοκινήτου και να υπάρχει ένα συνολικό ποσοστό έκπτωσης. Αυτό δεν αφορά εμάς. Εμείς αυτό σαν εταιρεία, εμείς αυτό που λέμε ότι όταν μας αποδείξει κανείς με μια κράτηση ξενοδοχείου 4 ημερών και πάνω ότι την έχει αυτή την κράτηση και ότι ισχύει, τότε παίρνει 40% έκπτωση στα εισιτήρια και στα ατομικά του και στο αυτοκίνητο, ανεξάρτητα είναι 2, 3, 5 άτομα.
Αυτό αυξήθηκε από 30% έγινε 40%. Mm-hmm. Οι οικογένειες με το αυτοκίνητο λοιπόν όταν είναι σε μία κράτηση είναι 20% σε όλα. 20% στα 500 ευρώ είναι 100 ευρώ, έτσι. Είναι σημαντικό. Και βέβαια η έκπτωση, η αύξηση στον κοινωνικό τουρισμό. Αυτό είναι το πακέτο που μας αφορά. Αυτό σαν αφορά την πλούστα στη Δωδεκάνησο, που είναι τα ενδωδεκανησιακά δρομολόγια. Αυτό έχουμε από αύριο, θα έχουμε μία πολύ μεγάλη μείωση των τιμών για το Σκιαδενή, το οποίο κοιμάται δύο φορές τη βδομάδα εδώ στην ΚΟ, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, που αναφορεί από ΚΟ για να πάει μέχρι Σάμο, Κάλυμνο Λέρου Λειψούς Πάτμο Σάμο, στο Πυθαγόριο. Στα αυτοκίνητα τα επαγγελματικά που γίνεται η τροφοδοσία των νησιών, γιατί ξέρετε η τροφοδοσία των νησιών από παγωτά μέχρι φάρμακα, μέχρι οτιδήποτε χρειάζονται, νερά, γίνονται από την ΚΟ. Η ΚΟ είναι το hub και από εδώ τα μοιράζουν οι εταιρείες, οι αντιπρόσωποι. Λοιπόν, εκεί η μείωση των τιμών θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, που σημαίνει ότι βοηθάει αυτό τις... Το επιβατικό κοινό. Το επιβατικό κοινό, κοιτάξτε, από τη στιγμή που κυκλοφορεί στο Δωδεκάνησο κανείς, έχει την έκπτωση της Δωδεκάνησου στην κάρτα, την Bonus Ways, και το 20% το έχει. Συν το μεταφορικό ισοδύναμο, στην ουσία φτάνει 50% η έκπτωση. Δηλαδή, και τα εισιτήρια δεν είναι πολύ ψηλά, είναι σε πολύ πολύ λογικά επίπεδα. Και με τα ταχύπλοα, αλλά και με το Σκιαδενή, που είναι το συμβατικό πλοίο της εταιρείας.